Δίπλα μου ο παίκτης που έκρινε σήμερα το παιχνίδι στον Άγιο Νικόλα, ο Γιώργος Σταυρακάκης. Γιώργο, νίκη για την ομάδα μετά από τρία παιχνίδια στο Περιφερειακό. Ποια μπορεί να είναι η συνέχεια για τον ΑΟΑΝ? Ναι, παιδιά, είχαμε δείξει και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια ότι η ομάδα δεν της αξίζει βαθμολογική θέση που βρίσκεται. Αν και εντάξει, δεν έχουμε τα budget που έχουν οι ομάδες όπως ο Πατούχας σήμερα που ήρθε εδώ πέρα. Αλλά όπως λέμε και στις προηγούμενες μέρες, ότι τελικά δεν παίζουν τα λεφτά σημασία. Σημασία έχει εδώ πέρα μέσα στο γήπεδο που ο αγωνιστικός χώρος είναι τελικά ο καθρέφτης. Δείξαμε για άλλη μια φορά ότι δεν είμαστε εύκολος αντίπαλος, ειδικά στην έδρα μας. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, ο Πατούχας προσπάθησε να παίξει, αλλά όπως είδατε, ο αγωνιστικός χώρος δεν ενδείκνυται. Και το πήγαμε το παιχνίδι πιο πολύ στη δύναμη. Εντάξει, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε εκεί σε μια στημένη φάση που όπως φαινόταν, όποιος έβαζε τον γκολ θα ήταν και ο νικητής του σημερινού παιχνιδιού. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε εμείς, πήραμε τους 3 βαθμούς, κοιτάμε μπροστά. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα τώρα, έχουμε Κρουσόνα, έχουμε Επισκοπή, έχουμε Γιούχτα. Πολύ δύσκολοι αγώνες και οι τρεις. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Επιστρέφει και ο Δέλιος την άλλη Κυριακή. Ο Θεός βοηθός. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.